να ευχηθώ καταρχάς και εγώ με τη σειρά μου καλή δύναμη και καλή θητεία σε όλους τους νεοεκλεγέντες αλλά και παλαιότερους βουλευτές και βουλευτίνες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση που ξεκίνησε το Σάββατο το απόγευμα και άκουσα και πριν και την τοποθέτηση του κυρίου Τζαβάρα και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με μια επισήμανση. Την επισήμανση για τη σαφή αλλαγή του κλίματος, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τζαβάρας νωρίτερα, σχέση με παλαιότερα. Αυτό το οποίο όμως δεν είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι η αλλαγή αυτή του κλίματος οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι πλέον οι πολίτες δεν έχουν την αίσθηση ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλο της καταστροφής, δεν έχουν την αίσθηση ότι δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει, δεν υπάρχει όλη αυτή η γενική αίσθηση ανασφάλειας η οποία επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν υπάρχει, καταρχάς, πρώτα και κύρια βεβαίως, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά βεβαίως και στις πολιτικές επιλογές που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια. Για πρώτη φορά, λοιπόν, μετά από 10 χρόνια κρίσης, μπορούμε να συζητήσουμε για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας χωρίς τους περιορισμούς της μνημονιακής περίοδου. Μπορούμε να κάνουμε διάλογο, μπορούμε να αντιπαρατεθούμε για το μοντέλο ανάπτυξης που θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί έχουμε πλέον τη μακροοικονομική και θεσμική αξιοπιστία, αλλά και το δημοσιονομικό προφίλ για να χαράξουμε το δικό μας μέλλον. Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι η δική μας κυβέρνηση έλυσε όλα τα προβλήματα. Κάθε άλλο. Αναντήρητα όμως, η Ελλάδα είναι σήμερα σε μια πιο ελπιδοφόρα θέση, ακριβώς γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πετύχει μια σειρά από στόχους που καμιά κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει. Πρώτα και κύρια βεβαίως, την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την επιτροπία, την μεσοπρόθεσμη διευθέτηση του χρέους, αλλά και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τα δημόσια ταμεία είναι γεμάτα. Αυτά είναι τα θετικά. Και τώρα όμως ξεκινούν και τα προβλήματα. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ενώ η χώρα έχει αποκτήσει πλέον πολύ σημαντικές δυνατότητες για το μέλλον, έχει κάνει αποφασιστικά βήματα προς το μέλλον, την ίδια στιγμή η νέα κυβέρνηση βρίσκεται ιδεολειπτικά προσκολλημένη σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που αναπαράγει παθογένειες και οδήγησε ιστορικά τη χώρα σε μια πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική και πολιτική τελικά κρίση. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Σε κάθε κυβερνητική εναλλαγή περιμένουμε όλοι με αγωνία να ακούσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμένει κανείς ότι θα ακούσει τον Πρωθυπουργό της χώρας στην καλύτερη του στιγμή, εκεί που θα καταθέσει, αν θέλετε, το όραμά του για το μέλλον. Ακούγοντας τον κύριο Μητσοτάκη το Σάββατο το βράδυ, δεν μπορούσα να παρά να σκεφτώ ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα άλμα δυστυχώς προς τα πίσω. Μια επιστροφή σε έναν γνώριμο πολιτικό λόγο, χωρίς βεβαίως την οξύτητα που τον διέκρινε όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, δεν του χρειάζεται πλέον, αλλά ένα λόγο ο οποίος συνδυάζει παλαιοκομματικές δεσμεύσεις, ιδεολειπτικές διαβεβαιώσεις και φανταχτερά πυροτεχνήματα που σύντομα θα σβήσουν. Μάλλον θα έπρεπε να το αναμένουμε αυτό, γιατί είχαμε δυστυχώς προειδοποιηθεί. Είχαμε προειδοποιηθεί από τα πρώτα δείγματα της νέας κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, η οποία σιωπά επιδεικτικά για τους πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης σιωπά και για τις προγραμματισμένες και στοχευμένες ελαφρύνσεις που είχαμε δρομολογήσει από τους πρώτους μήνες του 2019. Και αυτή η σιωπή μας ανησυχεί. Μας ανησυχεί γιατί θυμόμαστε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη να απαξιώνουν και να περιφρονούν τα μέτρα στήριξης των αδυνάτων που υλοποίησε η κυβέρνησή μας, τις φορελαφρύνσεις που ψηφίσαμε για τη μεσαία τάξη, τις προσλήψεις σε παιδεία, υγεία και αυτοδιοίκηση που δρομολογήσαμε το τελευταίο διάστημα. Ξέρω βεβαίως τι θα απαντηθεί από τη μεριά της συμπολίτευσης. Θα πούν για τον ένφια και θα υποστηρίξουν ότι η μείωση εκεί είναι προπομπός για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για μείωση των φόρων. Και θα μπορούσα βεβαίως να καλωσορίσω το γεγονός ότι επί της αρχής υιοθετείται το μοντέλο του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό, δηλαδή όχι της οριζόντιας, αλλά της κλιμακωτής μείωσης του φόρου. Αλλά δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω με έκπληξη ότι αποφασίσατε μείωση 10% για ιδιοκτησίες με αντικειμενική αξία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, που έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Και εκεί προκύπτει το ερώτημα. Πώς θα καλύψετε το δημοσιονομικό κενό από αυτή την σαφέστατα ταξικά προσδιορισμένη επιλογή,
Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι η μείωση του έμφυα στη μεγάλη ιδιοκτησία δεν θα ακολουθηθεί από αντισταθμιστικά μέτρα λιτότητας για την κοινωνική πλειοψηφία? Και φοβάμαι ότι δεν μπορέσετε, και ο λόγος είναι πολύ απλός. Γιατί εγκαταλείψατε τον στόχο της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και αυτή η επιλογή οδηγεί σε ένα πεισματάρικο δεδομένο. Το 2020 θα πρέπει να εξοικονομηθεί τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα? Και το πιο εξοργιστικό είναι ότι θα βρεθούμε σε αυτό το αδιέξοδο, παρότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε κληροδοτήσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Απορρίψατε μέσα σε 4 μόλις μέρες την πρωτοβουλία που αναλάβαμε για την κατάθεση 5,5 δισεκατομμυρίων από το μαξιλαράκι ασφαλείας στον ειδικό καταψυχτικό λογαριασμό στον escrow account, έτσι ώστε να μειωθούν κατά 1% τα πλεονάσματα από το 2020, χωρίς να παρεβιαστεί η συμφωνία. Εμείς με αυτό το σχέδιο ενισχύσαμε τις φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα στήριξης των αδυνάμων. Έχει η χώρα μας την πολυτέλεια να εγκαταλείπει την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, 2 λεπτά, τα διαπραγματευτικά της όπλα πριν καν τα χρησιμοποιήσει? Προφανώς η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι καταφατική. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί η λιτότητα είναι εγγενής στην ιδεολογία σας. Και στο έδαφος αυτό δεν υπάρχει λόγος διαπραγμάτευσης, δεν υπάρχει άγχος για την επιβάρυνση που θα επιφέρει η νέα δημοσιονομική τρύπα, δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση για το μέλλον της κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής στη χώρα. Αυτό είναι το μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας και το έχουμε ήδη δει τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής σας σε 3 πάρα πολύ κρίσιμα μέτωπα. Στην ενέργεια, με τις διαρκείς αναφορές στην καταραίουσα ΔΕΗ, είναι γνωστή νεοφιλελεύθερη συνταγή, ξεπούλημα δια της απαξίωσης. Στους πειραματισμούς που ακούμε δεξιά και αριστερά, αλλά όχι ακόμα σαφή θέση από τον Πρωθυπουργό για το ασφαλιστικό σύστημα περί ιδιωτικοποίησης επικουρικής ασφάλισης, που θέτουν σε κίνδυνο τόσο το μέλλον εργαζομένων και συνταξιούχων, αλλά και τη βιωσιμότητα του ίδιου του συστήματος, αλλά και τη λογική της νέας, που έρχεται όμως από το παρελθόν ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, που παραπέμπει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης στηριγμένο στη χαμηλόμισθη και ελαστικοποιημένη εργασία. Θα μου επιτρέψετε εδώ και ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή ακούμε συχνά τον κύριο Μητσοτάκη και ακόμα πιο έντονα μετά την εκλογή του ως Πρωθυπουργού να κατακεραυνώνει τον λαϊκισμό ως τη μέγιστη παθογένεια της μεταπολίτευσης. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, η στάση του κυρίου Μητσοτάκη στην τραγική καταστροφή στο Μάτι και στην εθνικά κρίσιμη διαπραγμάτευση των Πρεσπών δεν παραπέμπει στον ορισμό του λαϊκισμού? Και δεν συνιστά κοινική παραδοχή αυτού του γεγονότος ότι σήμερα, μόλις 10 μέρες μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης, από τη μία αναγνωρίζετε τα ωφέλη από τις πρέσπες και την ίδια στιγμή τοποθετείτε τον κύριο Τσουβάλα στη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, του ίδιου κύριου Τσουβάλα, του οποίου την κεφαλή επί πίνακη ζητούσατε πριν ακριβώς από ένα χρόνο? Κατά τη γνώμη μου, εδώ αποκαλύπτεται ο πυρήνας στρατηγικής Νέας Δημοκρατίας. Όσο βρισκόταν στην αντιπολίτευση, τσαλαβουτούσε στα βρώμικα νερά του αντιπολιτικού και λαϊκιστικού λόγου, ξεσπάθωνε για την ακύρωση συμφωνίας των Πρεσπών, ανεχόταν στα συλλαλητήρια την άκρα δεξιά και τις κραυγές εκείνων που μιλούσαν για προδότες, κατέφευγε στην τιμωρηχία για το Μάτι. Και τώρα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να εμφανιστεί ως ο πολέμιος του λαϊκισμού. Πρόκειται για μια ανεύθυνη, επικίνδυνη και κοινική στάση. Εμείς, με την κυβερνητική εμπειρία που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, θα ασκήσουμε μαχητική και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Μαχητική ως προς το σκέλος αταλάντευσης υπεράσπισης των συμφερόντων της κοινωνίας. Υπεύθυνη με την έννοια ότι οι θέσεις μας θα έρχονται σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση στη βάση στόχων και προτεραιοτήτων που θεωρούμε σημαντικές για την πορεία της χώρας και την ευημερία των πολιτών. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ασκήσει ενεργητική αντιπολίτευση, καθώς σχεδιάζουμε ήδη τη λήψη πρωτοβουλειών με τη συμμετοχή των πολιτών για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τους θεσμούς και το περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα τελευταία 4 χρόνια η Ελλάδα διένυσε μια μεγάλη και δύσβατη διαδρομή. Είναι απαραίτητο αυτή η πορεία να συνεχιστεί και να μην γυρίσουμε πίσω σε χρεοκοπημένες λογικές του παρελθόντος, την άναρχη ανάπτυξη βασισμένη στην υποβάθμιση εργασίας και περιβάλλοντος, τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος και την εκποίηση δημόσιων αγαθών. Μια τέτοια προοπτική θα μας βρει αταλάντευτα απέναντί της. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να γυρίσουμε πίσω για όλους τους λόγους του κόσμου, αλλά κυρίως γιατί η ελληνική κοινωνία έχει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τη δυνατότητα να σκεφτεί για το μέλλον απαλλαγμένη από τον καταναγκασμό της κρίσης. Αυτήν την κατάκτηση θα την υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κυρία Μιχαηλίδου.